και συγκεκριμένα του προγράμματος Ήλιος, που είναι το ενταξιακό πρόγραμμα του ΔΟΜ, το οποίο υλοποιείται υπό τη σκέπη της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και κάτω από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένα του DigiHome. Η ιδέα ήταν, ένα χρόνο πριν, να φέρουμε κοντά πρόσφυγες και ντόπιους. Τους φέραμε λοιπόν σε κάθε πόλη. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία και με την αρρωγή φορέων σε κάθε πόλη, χωρίς την οποία δεν θα γινόταν απολύτως τίποτα. Τους φέραμε κοντά, έγιναν ομάδα, ντόπιοι και πρόσφυγες, και αναζήτησαν την ταυτότητα σε κάθε πόλη. Εξού και ο τίτλος της έκθεσης, που είναι «Εξερευνώντας τις πόλεις μας». Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, συζήτησαν τα παιδιά αυτά, που έγιναν μια παρέα, και έθεσαν σαν ταυτότητα, εντόπισαν την πολυπολιτισμικότητα. Για όσους είδατε και για όσους θα δείτε την έκθεση, θα το δείτε αυτό αποτυπωμένο και στις λεζάντες και στην ιστορία. Δεν θέλω εγώ να σας πω περισσότερα, θέλω να δώσω το λόγο στους αξιότιμους φορείς και εκπροσώπους φορέων που μας έχουν τιμήσει και με την παρουσία τους σήμερα, αλλά κυρίως με την αρρωγή τους, χωρίς τη βοήθεια των οποίων δεν θα γινόταν τίποτα, ξεκινώντας από το Δήμο Θεσσαλονίκης, και από το Δήμο θα ήθελα να μας μιλήσει πρώτο ο κύριος Αβαρλής Γιώργος, που είναι ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Κύριε Γιώργο, λόγω σε εσάς. Από τις σπάνιες φορές που διαβάζω γραπτό κείμενο, αλλά ειδικά όταν αναφέρομαι στους πρόσφυγες, μιλάω με μια συγκίνηση, έχοντας γνώση και από την οικογένειά της γυναίκας μου και από τους λίγους πρόσφυγες που φτάσανε στην μακρινή μου πατρίδα, στον μακρινό μου γενέθλιο τόπο στην Καλαμάτα, όπου από αυτούς ένιωσα και συνειδητοποίησα το τι σημαίνει ανέστητος. Συνηθίσαμε να βλέπουμε συγκλονιστικές εικόνες προσφύγων σε δραματικές καταστάσεις, φωτογραφίες που κατά καιρούς αφύπνισαν τη συνείδησή μας. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που με αυτήν την έκθεση περνάμε από την άλλη πλευρά του καθρέφτη. Παράλληλα με τους Έλληνες φωτογράφους, οι ίδιοι οι πρόσφυγες, με τη δύναμη της φωτογραφικής τους μηχανής, φαίνεται να επιβάλλονται σε έναν κόσμο που συχνά υπήρξε αφιλόξενος και ανίκιος, διεκδικώντας αυτοεκτίμηση και μια αξιοπρεπή θέση. Είναι σημαντικές οι φωτογραφίες αυτές, γιατί πέρα από το νου ενέχεται πρώτιστα η καρδιά των ξεκλειρισμένων. Είναι μια κατάθεση συναισθημάτων και σκέψεων. Μια φωνή που υπερσκελίζει τα εμπόδια γλωσσών και ταυτοτήτων. Ένας σύγχρονος Γάλλος φωτογράφος λέει πως η φωτογραφική τέχνη είναι βουβή, αλλά η φωτογραφία είναι ομιλούσα. Ας ανοίξουμε λοιπόν ένα γόνιμο διάλογο με αυτές και τους δημιουργούς. Ευχαριστούμε πολύ το ΔΟΜ, έναν οργανισμό που ξεκίνησε το 1951, έναν οργανισμό του ΟΗΕ, στον οποίο συμμετέχουν πάνω από 170 χώρες και έχει παραρτήματα τουλάχιστον σε 100 χώρες, προσφέρει ένα μεγάλο έργο και βέβαια και την Αρχαιολογική Υπηρεσία μας έδωσε τον χώρο. Ευχαριστώ πολύ.